συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε εξελίξεις στην ανακήρυξη της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, για να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει τις διεθνείς εξελίξεις. Πολύ ευνηδιαστικά, λοιπόν, μέσω θερινής εραστώνης, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, επισκέφτηκε το Κάιρο. Εμείς το μάθαμε τώρα τελευταία από τα δελτία ειδήσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έστειλε ακόμα ένα paper για το τι συμβαίνει στο Κάιρο και πώς πρόκειται να υπογραφεί. Είναι μια κίνηση μάτα αυτή, Μιχάλη, γραφειώδη. Έγινε πολύ αργά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να έχει προηγηθεί πριν υπογράψει η Τουρκία το τουρκολιβικό σύμφωνο, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη των χωρών της Ελλάδος και της Αιγύπτου που καθορίζεται έπεται του τουρκολιβικού συμφώνου, το οποίο τουρκολιβικό σύμφωνο η ελληνική κυβέρνηση το θεωρεί παράνομο και ηθικά είναι παράνομο. Τυπικά όμως έχει κατατεθεί νωρίτερα, χρονικά, στον ΟΗΕ και δεν υποβάλαμε ούτε ένσταση, ούτε προσφύγαμε σε κάποια αρχή δικαιοσύνης, είτε στη Χάγη είτε σε κάποιο άλλο δικαστήριο, για να μπορέσουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ενιστάμεθα σε αυτό το ζήτημα. Οπότε, αν προκηρύξουν τις ΑΟΣ οι δύο χώρες, ο Ερντογάν αμέσως θα βγει και θα πει: τι κάνετε εκεί? Εμείς έχουμε ήδη υπογράψει ένα τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Μα είναι παράνομο, θα πει ο Ερντογάν. Ποιος το λέει αυτό ότι είναι παράνομο? Εμείς δεν προβάλλατε εσείς κάποια ένσταση. Εμείς καταθέσαμε τα πάντα στον ΙΕ. Περιμέναμε 40 μέρες να υποβληθούν οι στάσεις. Εσείς, σαν ελληνική κυβέρνηση, δεν υποβάλλατε ένσταση. Τώρα θα δημιουργηθεί εμπλοκή. Καταλαβαίνεις, Γιάννη. Αυτή η διαφωνία να διατυπωθεί σε έναν διάλογο ή σε κάτι χειρότερο, Μιχάλη Γραφιώτη? Προς το παρόν θα γίνουν διαβήματα, πιστεύω. Και... γιατί χρησιμοποιήσεις τον όρο εμπλοκή, ο οποίος παραπέμπει. Διπλωματική προς το παρόν. Όχι πολεμική. Εμπλοκή μπορεί να είναι και διπλωματική και πολιτική και πολεμική. Εδώ πλέον είμαστε, προς το παρόν είμαστε. Πάντως είμαστε σε τεντωμένο σκηνή, είναι η αλήθεια. Κοίταξε, Γιάννη, κάποιες φορές στην πολιτική πρέπει να προλαβαίνεις τις κινήσεις των άλλων. Η ελληνική κυβέρνηση, όταν εκλέγηκε περίπου, όχι πέρσι, έχει και πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα περίπου, έπρεπε τότε να κάτσει και να κάνει αυτές τις στρατηγικές κινήσεις που ήθελε να κάνει, είτε με την Ιταλία, είτε με την Αίγυπτο, είτε με άλλες χώρες. Δυστυχώς, ο κύριος Δένδιας άργησε. Καλή η κίνηση, αλλά ήρθε πάρα πολύ αργά. Και ξέρεις, καμιά φορά, όπως λέμε, σε ένα τύχημα, όταν ένα ασθενοφόρο έρχεται, αλλά έρχεται πολύ αργά, τότε ο ασθενής έχει πεθάνει. Έτσι και στην περίπτωση αυτή. Ναι, μεν, η Αίγυπτος είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Ναι, μεν, έπρεπε να καθοριστεί ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, αλλά πολύ νωρίτερα, ώστε να μην προλάβει ο Ερντογάν να κάνει το σύμφωνο. Και αφού του πρόλαβε, το έκανε το σύμφωνο. Άλλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής διπλωματίας ήταν να μην καταγγείλει το τουρκολιβικό σύμφωνο και να μην κάνει ένσταση στον ΟΗΕ και να πει: παιδιά, είμαστε κι εμείς εδώ, είμαστε και η χώρα μας εδώ, είναι και η Κύπρος. Τι είναι αυτό που υπογράψανε? Τι είναι αυτό που υπογράψανε? Και βέβαια, είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε ένσταση βάσει των συνθήκων της Λοζάνης και όλων αυτών των διαδικασιών που κατοχυρώνουν σε εμάς, όπως επίσης και το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θαλάσσης κατοχυρώνει σε εμάς και την υφαλοκρηπίδα και την ακαθάριστη οικονομική ζώνη και την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη που είχε η Ελλάδα πάντοτε ως δυνάμια η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη. Δεν προβήκαμε στην κίνηση νωρίτερα εμείς, ήρθαν αυτοί, έκαναν την κίνηση και τώρα, όπως ξέρεις, Γιάννη, είναι μια διπλωματική σκακέρα που σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που προλαβαίνει και προτρέχει και κάνει την πρώτη κίνηση, όπως γίνεται και στα ελληνικά δικαστήρια. Κερδίζει. Στα ελληνικά δικαστήρια, όταν έχεις ένα οικόπεδο και έρθει ο άλλος να σου προσβάλλει, αν δεν έχει συμβόλαιο και πεις ότι είναι δικό μου, ναι, κύριε, πού είναι το συμβόλαιό σας? Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Ο άλλος έχει κάποιες απαιτήσεις. Άρα ακούμε και τον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η Ελλάδα νομίζω ότι άργησε. Βέβαια, καμιά φορά λέει η παροιμία, καλύτερα τώρα κάλλιο αργά παρά ποτέ. Σαφώς. Αλλά για μένα ο Ερντογάν θα εκμεταλλευτεί αυτή την καθυστέρηση και θα δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω ότι αύριο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, Γιάννη, για να το σχολιάσουμε περαιτέρω. Μάλιστα. Και να έρθουμε λίγο στα της περιφέρειας, Μιχάλη Γραφιώτη. Σκληρή κριτική άσκησε η κυρία Ζεμπιλιάδου στον κύριο Κασαπίδη, αναφορικά με τη μη εκμετάλλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν πάμε καλά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και υπόθηκαν πολλά και σκληρά πράγματα από την κυρία Ζεμπιλιάδου. Γιάννη, το πολιτικό κομμάτι είναι ότι η κυρία Ζεμπιλιάδου έβγαλε μία ανακοίνωση και κατέκρινε την Περιφερειακή Αρχή ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει μία απόφαση, την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που θα κρατούσε κάποια λεφτά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για να το πω με απλά λόγια. Είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και το ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία, αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε άλλες δράσεις,
τις οποίες ουσιαστικά τα πήρε η κυβέρνηση για να τα ρίξει αλλού τα λεφτά αυτά. Φεύγουν από την περιοχή μας δηλαδή και μπορεί να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Μπράβο. Και ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης θα μπορούσε να είχε δώσει και κάποια λεφτά, κάποια ρευστότητα στις περιφέρειες και στη δικά μας περιφέρεια με 90 εκατομμύρια ευρώ, δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο κ. Κασαπίδης. Οπότε λέει το δημοσίευμα της κ. Ζημπηριάδου, η ανακοίνωση 90 εκατομμύρια πήγαν στράφη, χειραψίες με τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά τα χαμόγελα, μόνο χαμόγελα παρέμειναν και του, μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και του κ. Κασαπίδη. Δυστυχώς, Γιάννη, αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Εγώ θα το πάω στο κομμάτι που αφορά το συμφέρον της Δυτικής Μακεδονίας. Πού είναι το μείζον. Είναι αμαρτία. Σε μια περίοδο όπου η Δυτική Μακεδονία υφίσταται από την κινητοποίηση, υφίσταται μια τεράστια ενεργεία που θα αγγίξει, Γιάννη, το είπα και χθες, και σήμερα μου είπε ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα εργασιακά εδώ στην περιοχή μας, λέει 45% και λίγο βάζεις, θα είναι τόσο πολύ ενεργεία, είπε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, σε μια περιοχή που χτυπιέται από παντού, έχουν υποθεί χιλιάδες ψέματα από τον κύριο Μητσοτάκη και από τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας όταν μας κάνουν ελληνικό εδώ, σε μια τέτοια περιοχή χάνονται εκατομμύρια. Είναι αμαρτία λοιπόν αυτό το πράγμα. Να στερείς από την περιοχή, από τους πολίτες τους, από τα παιδιά αυτής της περιοχής, από τη μελλοντική γενιά, αυτά τα εκατομμύρια. Επειδή εσύ θες να κάνεις δημόσια σχέση με την κυβέρνηση. Οπότε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σωστά λέει η κυρία Ζημπηλιάδου, υπέπεσε ένα μεγάλο σφάλμα. Εγώ θεωρώ ότι έκανε δημόσια σχέση με την κυβέρνηση, να φανεί καλό στον κύριο Γεωργιάδη και στους οικονομικούς επιτελείς. Λέει δεν πειράζει, ας τα χάσει η Δυτική Μακεδονία τα λεφτά, εμείς να είμαστε καλοί. Ακόμα ο κύριος Κασαπίδης δεν έχει καταλάβει ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τη Δυτική Μακεδονία και ό,τι χρήματα χάνονται, τα στερείται τη μελλοντική γενιά, θα τα στερηθούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αυτά τα λεφτά. Δεν είναι για δημόσιες σχέσεις, κύριε Κασαπίδη. Ο κύριος Μητσοτάκης σας αρνήθηκε να σας κάνει υπουργό, σας έστειλε στην εξορία ουσιαστικά ως Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και αντί να πετύσετε από τον κύριο Μητσοτάκη και του πείτε Κυριακό, με έστειλε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στείλε και εσύ χρήματα, κάνουμε το καλό παιδί. Δεν γίνεται, κύριε Κασαπίδη. Τα καλά παιδιά δεν είναι για αυτή την περίπτωση να γίνουν πολιτικοί. Τα καλά παιδιά γίνονται άλλες. Γίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, γίνονται ο πολιτικός. Πρέπει να έχει πυγμή και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και να ζητά πράγματα για την περιφέρειά του. Είσαι περιφερειάρχης όλων των Δυτικών Μακεδόνων, Γιώργο Κασαπίδη, και δεν νοείται να χαϊδεύεις την κυβέρνηση. Πρέπει να τα δίνεις όλα για να πέσει έστω και ένα ευρώ σε αυτή την περιφέρεια. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι ηθικό, Γιώργο Κασαπίδη. Είναι αμάρτημα αυτό που έκανες, γιατί η Δυτική Μακεδονία θα στερηθεί αυτά τα χρήματα και προσπάθησε να τα μπαλώσεις. Πώς σώζεται τώρα αυτή η κατάσταση, Μιχάλη Γραφιώτη? Νομίζω ότι πρέπει να προβεί με μια επιστολή σκληρή προς τον Άγιο Δονήν Γεωργιάδη και να το πει, κύριε Υπουργέ, δεν είναι σωστό να πάρετε αυτά τα χρήματα που τα δικαιούται η Δυτική Μακεδονία. Να μπουν σε προγράμματα. Έχουμε απολυνητοποίηση μπροστά μας. Έχουμε μεγάλη ενεργεία. Δεν μπορείτε εσείς να το παίρνετε για δράση του μένουμε σπίτι, δηλαδή να τα δώσετε στα κανάλια και οπουδήποτε αλλού. Πάρτε αυτά τα χρήματα και δώστε τα στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν λέω εγώ να μην δεν μπουν για τη δράση της υγείας, αλλά να μπουν κάτι ουσιαστικό. Όχι να πάνε στα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή να πάνε στα κανάλια τα εκλεκτά που έχει ο κύριος Μητσοτάκης ή οπουδήποτε αλλού. Και χρειαζόμαστε πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, Μιχάλη Γραφιώτη, στην παραγωγική, αυτού, στον παραγωγικό τομέα. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης αδειάζει τον κύριο Γεωργιάδη και του παίρνει αρμοδιότητες και τα δίνει στον κύριο Σκυλακάκη. Δεν μπορεί από εδώ πέρα ο κύριος Γεωργιάδης να λέει, α, ξέρετε, παίρνουμε αυτά τα κονδύλια και τα πάμε αλλού. Τις μαγκές εδώ τις κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ που θα μας έκανε ελληνικό και θα οχρεούσε το ελληνικό μπροστά στη Δυτική Μακεδονία. Πώς θα κάνουμε ανάπτυξη εδώ στη Δυτική Μακεδονία όταν παίρνει τα λεφτά του ΕΣΠΑ? Τι υποκρισία τέλος πάντων είναι αυτή? Εσείς φίλοι της Νέας Δημοκρατίας δεν τα βλέπετε αυτά? Και με τον Περιφερειάρχη που εξελέξατε, αλλά και με τον Υπουργό Ανάπτυξης που με την ψήφο σας εκλέξατε πέρσι τον Ιούλιο, ότι χάνονται εκατομμύρια από τη Δυτική Μακεδονία και αυτά τα λεφτά στερούνται από τα παιδιά σας και από τα εγγόνια σας. Μα οι άνθρωποι ψήφισαν όπως ψήφισαν, ακούγοντας άλλα από αυτά τα οποία βλέπουν να γίνονται. Ξέρεις, Γιάννη, επειδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή φαίνεται δημοσκοπικά ψηλά, οι Νεοδημοκράτες δεν θέλουν να μιλήσουν και να πούν να φέρουν αντίρρηση σε αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ας λένε, ας τα κάνει, δεν πειράζει. Τα παιδιά είναι ψηλά. Όταν θα δουν όμως τη ζημιά που παθαίνουμε, τότε θα θυμηθούν και θα πούν, α, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει, χάσαμε αυτά τα λεφτά. Τι να κάνουμε με τις υγείες μας. Αλλά κάποιοι όμως πρέπει να ξυπνήσουν και οφείλουν να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια κατάματα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό θέμα, Μιχάλη. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ναι, θα ναι. ασχοληθούμε εκτενώς και με ρεπορτάζ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Για να δούμε και κάποιες, να φωτίσουμε και κάποιες λύσεις. Μακάρι κάποιοι στην περιφερειακή αρχή να ξυπνήσουν και να πάρουν πίσω τα λεφτά, γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλά λεφτά και δεν νοείται αυτό το πράγμα. Δεν νοείται, δηλαδή, δεν μπορείς να στηρίξεις από τα παιδιά σου και από τα εγγόνια σου αυτά τα χρήματα που θα τα έχουν ανάγκη.
δεν θα μείνει κανένα στο τέλος στη Δυτική Μακεδονία και θα κλαίμε τη μοίρα μας. Μόνο αυτό λέω. Μάλιστα. Μιχάλη Γραφιώτη, στα της ΔΕΙΑΚ στην Κοζάνη έχουμε πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού για την εξεύρεση λύσης για το ενεργειακό πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας. Θα ξαναπώ και άλλη φορά, Γιάννη, την παροιμία, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Mm-hmm. Τελικά η ΔΕΙΑΚ Κοζάνης ξυπνάει και βλέπει ότι έρχεται το πρόβλημα, τον προσεχή χειμώνα, mm-hmm. γιατί σου είπα, ανέβηκε τόσο πολύ το χρηματιστήριο των ρήπων, θα το αυξήσουν τόσο πολύ που ΔΕΗ ούτε καν θα, ούτε καν θα διανοείται να ανάψει, να βάλει μπρος την πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και τις δύο μονάδες του ΑΕΣ Καρδιάς. Και να πούμε ότι και οι μονάδες δεν έχουν διακόπτες όπως οι λάμπες για να αναβοσβήνουν. Κάθε φορά που αναβοσβήνουν βγάζουν και βλάβες. Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι είναι πολύ αυστηρό το χρηματιστήριο των ρήπων. Δεν πρόκειται να ανάψει λιγνητική μονάδα ξανά στην Ελλάδα. Όχι στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελλάδα. Μόνο αν πέσει καμία βραχυμονιά με μείον 30 και μείον 40 και δεν μπορούν να λειτουργήσουν mm-hmm. οι ανεμοστρόβιλοι και τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μία πιθανότητα να ανάψουν τις λιγνητικές μονάδες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η Δυτική Μακεδονία έχει δύο πόλεις, την Κοζάνη και την Πτολεμαίδα, οι οποίες τροφοδοτούνται από την διεργασία της ΔΕΗ, από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και στον ΑΕΣ Καρδιάς. Δεν θα δουλέψουν αυτές οι μονάδες, από ό,τι φαίνεται. Εμένα η δική μου πρόβλεψη είναι ότι η ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, mm-hmm. μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Ταγαρά, τον νέο Υφυπουργό Ενέργειας, ο οποίος βγαίνουν οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας και λένε: πολύ καλός είναι, ξέρει τα θέματα. Πού τα ξέρει τα θέματα ο κύριος Σταγαράς? Δεν ξέρω να έχει επισκεφτεί ποτέ τη Δυτική Μακεδονία ο κύριος Σταγαράς. Μην γελιόμαστε. Ξέρει ο κύριος Σταγαράς από την Κόρνη το τι συμβαίνει στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδα. Γι' αυτό επιμέναμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης προβάλλει υπουργό από την περιοχή για να γνωρίζει τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης τόσο πολύ εκτίμηση μας έχει. Γίνεται λοιπόν αυτό που γίνεται με τη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεθέρμανση. Η ΔΕΑΚ λοιπόν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά τον προσεχή χειμώνα που έρχεται και θέλει να κάνει ένα master plan δικό της για να δει τι θα κάνει και πώς θα αξιοποιήσει τη θερμική ενέργεια, ποια είναι η θερμική ενέργεια θα βρει. Για μένα η πιο συμφέρουσα λύση, Γιάννη, πριν γίνει αυτό το CFA που το διαφημίζουν πάρα πολύ και δεν ξέρω πότε θα γίνει, γιατί αρκούμαστε στις διαφημίσεις. Τελικά το master plan το περιμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου, περιμένουμε και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει, αλλά τελικά τέλος του χρόνου βλέπω να γίνεται το master plan. Αλλά μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει ένα χειμώνα στη Δυτική Μακεδονία. Και αν δεν έχουμε να ζεσταθούμε, πώς θα ζεσταθούμε και πληρώνουμε αδρά την τηλεθέρμανση. Έτσι, έτσι. Βλέπω λοιπόν, Γιάννη, μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ο τεχνικός σύμβουλος λέει στη ΔΕΑΚ: κάντε μια εγκατάσταση με υγροποιημένο αέριο και τροφοδοτήστε την πόλη της Κοζάνης με ενέργεια, γιατί αλλιώς έχουμε προβλήμα. Το καταλαβαίνουν οι θύνοντες. Το καταλαβαίνουν οι βουλευτές μας που κάνουν δημόσιες σχέσεις με τον Μητσοτάκη, αλλά τελικά δεν παίρνουν θέση υφυπουργού. Το καταλαβαίνουν οι περιφερειάρχες μας. Το καταλαβαίνουν οι δήμαρχοί μας. Πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβουν δράση και η ΟΡΔΕΑ να λάβει δράση, γιατί έρχεται χειμώνας. Είδαμε έξω, μια θάλια ήρθε στη Δυτική Μακεδονία και μας αναστάτωσε. Όταν θα έρθουν λοιπόν πόσο τα μείον 10, αυτή η κατάσταση ήταν μόνιμη το χειμώνα. Μάλιστα. Το μείον 10 και μείον 5 με κορονοϊό, δεν νοείται να μην δεν έχουμε τηλεθέρμανση. Έτσι ακριβώς, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά και για τη σημερινή σου παρέμβαση. Ξαναπούμε εδώ, εννοείται, στα πλατό του Φλας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ένα νέο σημαντικό πλήγμα στην μάχη κατά του παράνομου τζόγου.